ότι δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση. Γιατί? Γιατί μας είχαν πει ότι η αξιολόγηση, οι ίδιοι υπουργοί, ότι η αξιολόγηση θα γίνει μέχρι τέλος Οκτώβρη, αρχάς Νοέμβρη. Τώρα μας πάνε τέλος χρόνου. Σε λίγο θα μας πάνε στις 23 Μάρτη που λήγει η διαθεσιμότητα. Εμείς λοιπόν, επειδή θεωρούμε ότι είναι απόλυση, θα εξαντλήσουμε με όσες δυνάμεις μας απομένουν τους αγώνες που μπορούμε να κάνουμε. Το μόνο όπλο που έχουμε. Δεν είμαστε διατεθειμένοι σε ερωτήσεις διάφορες. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παραδώσουμε τα όπλα. Θα συνεδριάσουμε απέναντι, θα δούμε τι θα κάνουμε. Σε ερωτήσεις, πού μπορούμε, αφού του υποδεικνύαμε για το Υπουργείο Παιδείας, μας είπε ναι, θα το δω, αλλά πιστεύω ότι θέλει μέσω ΕΣΠΑ. Περιμένουν τις αξιολογήσεις δομών από τις υπηρεσίες των Δήμων. Ρίχνουν το μπαλάκι δηλαδή στους Δήμους ότι καθυστερούν και καθυστερούν οι Δήμοι. Αλλά πιστεύω ότι έχει ευθύνη το Υπουργείο Εσωτερικών, διότι θα μπορούσε να πιέσει. Και έχει λόγο και τρόπους να πιέσει. Να γίνουν νωρίτερα και έχουμε μπει σε κινητικότητα. Και ερχόμενες οι θέσεις, οι κενές, αν υπάρχουν σε κάποιους Δήμους, θα δούνε μετά τι θα γίνουν με τους σχολικούς φυλάκες. Αν και προσωπική μου άποψη, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι οι σχολικοί φυλάκες, οι περισσότεροι τουλάχιστον, θα πάνε στα σπίτια τους. Εκτός κι αν όλοι μαζί μόνο στους δρόμους αγωνιστούμε και καταφέρουμε κάτι το αντίθετο. Είμαστε για να αγωνιστούμε για τη δουλειά μας. Θέλω να πω ότι εμείς θα παραμείνουμε στη δουλειά, απλώς αυτοί θα πάνε στα σπίτια τους. Έχει ανέβει μια επιτροπή επάνω. Τι περιμένετε, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Χιλιομασημένα, χιλιοπομένα λόγια. Δεν μας πείθουν πια. Θα παραμείνουμε εδώ, θα αγωνιστούμε μέχρι τέλους. Θα μας βρουν μπροστά τους. Αγωνιζόμαστε για τις θέσεις μας. Γιατί έγινε μια οριζόντια, άδικη εντελώς διακοπή της εργασίας μας. Ο Υπουργός Παιδείας είχε πει ότι χρειαζόμαστε. Θα μπορούσε μια κοινή υπουργική απόφαση να πάμε στο Υπουργείο Παιδείας. Αν θέλουν, μπορούν. Αλλά...